Εσύ την δόξα να σαφέρουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαίη, Ιησούς αιώνας των αιώνων. Thank you.
έξοδαν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την Κοινή και Αίγυψιόν μας τον Άνω να μην. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριλάς τα αμαρτίας ημών. Δέσου τα σχόλες ονομίες, μηνά και επίσης την Κύρια, σε στενίας ημών ένα και το όνοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την Κοινή και Αίγυψιόν μας τον Άνω να μην. Πάτερ ημών έτη εις ουρανείς, Άγια, στήθω το όνομά σου, ευτέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου σε χρόνο και επί της γης. Άρτον ημών των επίσης εδώ σημεί σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και μη σε ελέγξη ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου εσύν η βασιλεία και η δυναμική δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Την ώρα Κύριου Τέλους εννοήσασα και την εγκοπή της ηθιές δηλιάσασα, οδοθένσι τα άλλα των φιλοπόνος έργασε τα λέγωνε, γρηγορούσα και κράζουσα, μη μηνόμεν έξω του νυφόρνος Χριστού. Κύριε Λέησο, 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 Κύριε Λέησο. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την Κοινή και Αίγυψιόν μας τον Αμήν. Τιμίω Πέρα μου, Κερουβήν, και εν τόξου Πέρα μας συγκρίθως στον Σεραφείμ. Να διαφθώρω στο λόγο δεκούσα, δυνώντας το λόγο σαν εγκαλύνων. Με τον όμπα την Κυρία Ευλόγησον Πάτε. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, Πνεύμα αργίας, περιεργίας, φυλαρχίας και αργολογίας μην μη δώσω. Πνεύμα δέος σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ με τον σώβουλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησε μη του ωράου τα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφόν μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από χθες το βράδυ η Εκκλησία μας εισήγαγε στον κύκλο της Μεγάλης Εβδομάδος, της εβδομάδος αυτής που είναι κατά πάντα όμοια με όλες τις εβδομάδες του έθνου και του χρόνου, αλλά που ωστόσο κλήθηκε έτσι εξαιτίας του ότι κατά αυτήν λαμβάνουν χώρα τα γεγονότα του πάθους, του σταυρού, της ταφής και της Αναστάσεως του Χριστού, γεγονότα μοναδικά για τον κόσμο και την ανθρωπότητα. Γεγονότα τα οποία αναθεωρώντας ο άνθρωπος καταλήγει στο συμπέρασμα ήμι ότι Κύριος είναι ημί, αν ο Θεός δεν ήταν μαζί μας, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτε. Ο Κύριος είναι παρόν, είναι εγγύς, επίγεται του παθήν αγαθότητη και γι' αυτό αυτή η κίνησή του αποτελεί και το μεγαλείο του, αποτελεί και τις σωτηριώδεις κινήσεις δια των οποίων ο άνθρωπος δια του Χριστού υπερεύει τον θάνατο. Όμως,
για να έρθει σε αυτή την ώρα, σήμανε ότι έπρεπε να προετοιμάσει τον κόσμο. Και γι' αυτό τα Ιερά Ευαγγέλια που διαβάζονται αυτές τις ημέρες στις πανηγύδες δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να μας υπενθυμίζουν τι δίδαξε ο Χριστός πρώτο πάθος, ώστε όπως είπε στους μαθητές του, σας τα λέω τώρα πριν από το πάθος του, ώστε όταν μετά θα γίνουν να μπορείτε και να τα ερμηνεύσετε σωστά. Γιατί η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από κινήσεις του Θεού για την προετοιμασία του ανθρώπου για αυτό το μεγάλο γεγονός. Αλλά επειδή η αχλής του χρόνου συσκότιζε και θάπωνε αυτές τις αλήθειες, ο λίγο πρώτο πάθος ο Χριστός έκρινε απαραίτητο να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Γι' αυτό και μίλησε, όπως ακούσαμε σήμερα, για την Ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό μίλησε για την εφαρμογή των εντολών του Θεού και κυρίως της αγάπης. Γι' αυτό και τους είπε ότι ό,τι γίνει, γίνεται εκούσια με τη θέλησή του και κανείς δεν τον βιάζει. Το πράτη διάκραν αγαθότητα και διάκραν ταπείνωση. Όμως, αυτός ο φιλάνθρωπος και Πανάγιος Θεός ελάχιστες φορές φάνηκε να στενοχωρείται από την συμπεριφορά των ανθρώπων. Ελαχιστότατες, μία φορά ήταν εκείνη κατά την οποία πέταξε από τον ναό τους πανηγυριστές που μετέτρεψαν τον οίκο του Θεού σε οίκο εμπορίου. Μία άλλη φορά εμφανίζεται χωρίς να αγανακτεί, να εκφράσει πικρό παράπονο για την αχαριστία. Και μία τρίτη φορά σήμερα τον εμφανίζει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος να στιγματίζει την στάση εκείνων οι οποίοι παρίσταναν τους ερμηνευτές του Μωσαϊκού νόμου και του νόμου του Θεού. Και αισθάνθηκε αυτή την υποχρέωση, γιατί οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι, όπως είπε ο Χριστός, εκάθισαν επί της Μωσαίος καθέδρας, δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να τον πλησιάσουν έντεχνα, με τεπιστήμης θα έλεγα, όπως παγιδεύσωση αυτών εν λόγω, προκειμένου να του στήσουν παγίδες, προκειμένου να του πάρουν λόγια, όπως απλά θα έλεγε ο λαός μας, ώστε στη συνέχεια να τα ερμηνεύσουν, να τον κρίνουν, να τον κατακρίνουν και να εκμυδενίσουν το έργο. Ο λαός, γνωρίζοντας και το τελευταίο θαύμα που επετέλεσε την Ανάσταση του Λαζάρου, έτρεξε από πίσω του. Τα Ιεροσόλυμα σύστηκαν από την υποδοχή που του έγινε, γιατί ήθελαν να τον δουν αυτόν που μπόρεσε να αναστήσει έναν άνθρωπο, τον Λάζαρο, και με αυτόν τον τρόπο
πριν από την δική του την Ανάσταση να σηματοδοτήσει και την κοινή Ανάσταση, όπως ψάχνουμε στο Απολυτίκιο της Κυριακής των Βαΐων. Τον υπεδέχθη ο λαός και τον υπεδέχθησαν και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι με μια διαφορά, ότι ενώ κρατούσαν κι αυτοί Βαΐα Φινίκων, ενώ κι αυτοί έκραζαν και μάλιστα περισσώς το Οσανά, εν τέλει γεμάτοι από φθόνο προσπάθησαν να πείσουν τον λαό, ώστε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, και τον Λάζαρο να σκοτώσουν και τον Ιησού, προκειμένου να μην ακούγεται η δύναμή του. Προκειμένου δηλαδή να μην εμφανίζεται ως αρχηγός της ζωής και νικητής του θανάτου. Εν τέλει, όπως γνωρίζουμε οι πάντες, το έργο τους τελεσφόρησε. Έδισαν τον δίκαιο, όπως λέει η Αγία Γραφή, ότι δύσχριστος εστί. Ήταν δύσχριστος ο δίκαιος μπροστά τους. Και γι' αυτό τον έδεσαν, τον φυλάκισαν, τον τιμώρησαν και τον κατεδίκασαν στον σταυρικό θάνατο. Αλλά ενώ αυτοί έπραξαν το έργο τους και ο Χριστός ολοκλήρωσε το έργο που του έδωσε ο Πατέρας του, τους είπε με δύο λόγια ότι θέλω και πάσχω. Δεν με οδηγείτε εσείς εκεί που οδηγούμε, αλλά εκτελώ αποστολή από τον ουρανό και γι' αυτό είμαι ο άρτος ο εκ του ουρανού κατά μας. Και γι' αυτό στη σταύρωσή του είπε το περίφημο ότι θα μπορούσα να παραστήσω 12 λεγεώνες αγγέλων και να ανατρέψω αυτές τις αποφάσεις που βγάλατε εσείς. Αλλά όμως εγώ δεν ήρθα γι' αυτό. Εγώ ήρθα για να σώσω τον άνθρωπο και να του χαρίσω ζωή και ανάσταση δια του Σταυρού. Και γι' αυτό ολοκλήρωσε. Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω. Σας συμφέρει να φύγω. Έδοξεν όμως, εν οφθαλμής αφρώνων τεθνάνε και ελογίστη κάπως εις η έξοδος αυτού και η αφημών πονία σύνδρυμα. Τους φάνηκε ότι τα κατάφεραν, ότι τον κακοποίησαν, ότι τον συνέκρυψαν. Αλλά εκείνος ανέστη τριήμερος και έδωσε σε όλους σε εμάς τη ζωή και την Ανάσταση. Μα είπα πως το έργο του το ολοκλήρωσε. Πώς? Με το να πει και να καταδικάσει και την υποκρισία. Δηλαδή, καταδίκασε, όπως είπαμε, την εμπορευματοποίηση της Θείας Χάριτος, κατεδίκασε με παράπονο την αχαριστία και τώρα κατακεραυνώνει την υποκρισία. Γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι της Εκκλησίας να είναι κουκουλοφόροι στη συνείδηση. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας, όπως μας έχει διδάξει εκείνος, πρέπει να πλένουμε το πρόσωπό μας και να φαινόμαστε στους ανθρώπους καθαροί. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας δεν μιλάνε μισόλογα. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας δεν διαστήρουν ψευδείς φήμες. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας αγαπούν και δίνουν τον εαυτό τους για τους συνανθρώπους. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας
στην υπόλοιπη. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας με δυο λόγια δεν μπορούν να προφασίζονται αιτίες πίστεως τάχα για να καταδικάζουν άλλους συνανθρώπους στην Εκκλησία και τι κληρικούς και επισκόπους προκειμένου να ανέβουν αυτοί και να πούν με κομπασμό ότι τους εξουθενώσαμε και τους κάναμε να μην μπορούν πού να κρυφτούν. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι οι άνθρωποι της κατανόησης και γι' αυτό δεν δικαιούνται έξω από την αγάπη και την στοργή να πράττουν οτιδήποτε. Να θα μου πείτε, Δεσπότη μου, έντονα μιλάς απόψε. Εσύ δεν είσαι άνθρωπος της Εκκλησίας. Δεν πρέπει να μιλήσεις πατρικά και στοργικά. Ποιος είπε λοιπόν πως δεν μιλώ πατρικά και στοργικά? Ποιος είπε πως δεν αναπτύσσω τον Λόγο του Θεού κατά τον τρόπο που ο ίδιος δίδαξε? Γιατί απόψε, έχοντας μπροστά μας τον νηφίο Χριστό, δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε. Δεν μπορούμε να παριστάνουμε τους καλούς και τους αγίους, τους ικανούς και τους ισχυρούς. Αν δεν αυτοκαταδικαστούμε και δεν προτρέψουμε τους πάντες να απαρνηθούν αυτόν τον υποκριτικό τρόπο της ζωής. Άλλωστε, ο Χριστός λιδωρούμενος ουκαν δεν λιδώρει και πάσχον ουκ υπήλει. Τον κορόιδευα, αλλά δεν κορόιδευε. Και όταν υπέφερε με τα πάθη του δεν απειλούσε, αλλά στο στόμα του βγήκε το κήρυγμα που λέει «Ουε ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ». Και το επανέλαβε αυτό με 7 παρομοιώσεις, με 7 κατηγορίες, με 7 καταδίκες, χωρίς ποτέ να πει τι θα τους κάνει. Το αλίμονο που σημαίνει αλίμονο, το είπε για να κατανοήσουν την δυσχέρεια της θέσεώς τους. Και τον Ιούδα, ο οποίος στο βουλευτήριο των γραμματέων και των φαρισαίων πλειοδότησε προκειμένου να τον προδώσει, του έδωσε ευκαιρίες, του έδωσε την δυνατότητα να μην πράξει την προδοσία. Αλλά εκείνος έκανε κατάχρηση της ελευθερίας του και δι' αυτής, μετά την προδοσία, οδηγήθηκε στην αυτοκαταστροφή. Λέγον, ήμαντον παραδούς αίμα αθώων. Και συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής και ρίψα στα αρχίδια εν των ναών απενθών απήγξατον. Αφού τους πέταξε τα χρήματα της προδοσίας, πήγε και απαγωνίστηκε, αυτοκτόνησε. Και τι είχε ακούσει και ο Ιούδας το κήρυγμα περί της μετανοίας και της επιστροφής. Το κήρυγμα που υλοποίησε ο Πέτρος μετά την προδοσία, εκφράζοντας διαδακρύου την μετάνοιά του και την επιστροφή. Το κήρυγμα εκείνο που κατέστησε τον Πέτρο πρωτοκορυφαίο Απόστολο επάνω στο έργο του οποίου θεμελιώθηκε η Εκκλησία. Κύριε Νομάρχα, κύριε Νομαρχέ και σύμβουλε, κύριε Πολιτευτά, αδελφοί μου, η Εκκλησία μας
Γι' αυτό μας καλεί αυτές τις ημέρες. Για να μας πει πως από τη μία υπάρχει η διεπιλογής μας σωτηρία και από την άλλη υπάρχει η καταστροφή. Ή θα πορευτούμε με τον Θεό και θα έχουμε τα πάντα, ή θα αποστατήσουμε και θα μετατρέψουμε την κοινωνία μας και σε ευρύτερη μορφή και σε στενότερη, σε ζούντα. Ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, λέει κάτι που με αυτό θα τελειώσω και ο νοόν νοεί του. Νους αποστάς του Θεού, ή κτηνώδης γίνεται ή δαιμονιώδης, που σημαίνει νους που πρόδωσε τον Θεό και ξεχώρισε από αυτόν, ή μετατρέπει τον άνθρωπο σε κτήνος ή σε διάβολο. Εμείς τι θέλουμε, κτηνοδίες ή διαβολές? Άπαγε τις βλασφημίες θα μου πείτε. Ας επιλέξουμε λοιπόν. Ο Θεός είναι μαζί μας. Ας τον ακολουθήσουμε, ας συνάψουμε τον πνευματικό γάμο μαζί του, αφού είναι ενθύος των καρδιών μας, και ας οδηγηθούμε δι' αυτού στην Ανάσταση που εφέτος ήθε να γίνει πράξη σε όλους. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός, επομένως ο Κύριος επί το επούσιο πάντως διεκδικών σωτηρία του Χριστός ο αληθινός αναστημών. Εστρεφείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζεοποιού Σταυρού, χάρη του Παναγίου και Ζεοδόκου Τάφου, οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίων Δόξων Αλογάμονος Χωριού που ημών και ιδρυτού της Εκκλησίας της Κορίνθου του Αποστόλου Παύλου, με τα πάντων των συνεργών αυτού και πάντων των εμπορυνθία διαλαμψάντων Αγίων Οσίων Πατέρων και Ιεραρχών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαγίων και Άννας, Αριστάτου, Ούδη και Τροφίμου εκ των Ενδομήκοντα, Αρδανίωνος και των Μαΐδος των Μαρτύρων, και Δημητρίου Νέο Μάρτυρος του Εντρυπόλη, όμοι μην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήθη και σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπος και ελεή μόνο Θεός. Διεφόρου του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσε μεγάλη εβδομάδα.